Η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Κάθε αρχή και δύσκολη. Ένα επεισόδιο της σειράς Records That Changed My Life, αλλά με ranking τα κατά τη γνώμη μου καλύτερα debut album συγκροτημάτων της ευρύτερης rock σκηνής, από punk, post-punk έως και thrash metal και από electropop έως psychedelic και progressive rock. Εξυπακούεται ότι όλα είναι αριστουργήματα, το κάθε ένα στο είδος του, οπότε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης δεν θα επαναλαμβάνω κοσμητικά επίθετα του στυλ καταπληκτικό άλμπουμ, εξαιρετικό άλμπουμ, φανταστικό άλμπουμ, δεν θα επαναλαμβάνω ότι μου αρέσει, το λατρεύω και τα σχετικά, δεν θα επαναλαμβάνω ότι είναι το ντεμπούτο άλμπουμ ή το πρώτο άλμπουμ, γιατί όλα αυτά έχουν αυτές τις ιδιότητες. Οπότε πάμε να δούμε κάποια albums που κατά τη γνώμη μου αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους όχι μόνο για αυτά τα συγκροτήματα αλλά γενικότερα και για τη rock μουσική. Roxy Music, τον Roxy Music, η εκλεκτή παρέα των Brian Ferry και Brian Eno σε μια experimental glamour παράσταση με κινηματογραφικές και οπερατικές προεκτάσεις, στοιχεία με τα οποία μας συστήθηκαν με το τόσο original στυλ τους στις αρχές της δεκαετίας του 70. Remake, Remodel, Ladytron και If There's Something, ό,τι πιο mainstream στο album, καθώς το υπόλοιπο είναι αρκετά πιο πειραματικό. U2 Boy, μια post-punk διασταύρωση Joy Division με ολίγη από Siouxsie and the Banshees, με χαρακτηριστικά την ήδη αντρική φωνή του 20χρονου Paul David Newsom και τον ιδιαίτερο ήχο της κιθάρας του κυρίου David Howell Evans. Το Boy διακατέχεται από πολλή ενέργεια, από μια νεανική αθωότητα και την αντίστοιχη σύγχυσή της. Η παρέα των Bono, The Edge, Larry Mullen και Adam Clayton τα επόμενα χρόνια θα εκτοξευθεί σε ασύλληπτο επίπεδο. Δεν ξέρω καν αν το λέω και σωστά. Soul Mining, ο εξαιρετικός κύριος Matt Johnson με το προσωπικό του όχημα. 1983, μία από τις πιο εκλεπτισμένες μορφές synth-pop. Ένα άλμπουμ που για μια περίοδο της ζωής μου το είχα στην κυριολεξία αλλιώσει και ακόμα και τώρα όποτε τυχαίνει να το ακούσω το καταβροχθίζω ολόκληρο με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Άλμπουμ χωρίς το παραμικρό φίλερ με 7 διαμάντια, το ένα καλύτερο από το άλλο. Greetings from Asbury Park, NJ, του ενός και μοναδικού αφεντικού της καρδιάς μας και που λίγοι πρέπει να του είχαν δώσει σημασία τότε πίσω στα 1973, αλλά ο Bruce από την αρχή έδειξε τον αστήρευτο ενθουσιασμό του και τη μεγάλη του λαχτάρα για να βγάλει από μέσα του πράγματα. Growing Up, Spirit in the Night, For You, Lost in the Flood, Angel και βέβαια Blinded by the Light σε ένα άλμπουμ που όσο περνάνε τα χρόνια τόσο εκτιμάω περισσότερο. Μέρμερ των R.E.M. Τα τέσσερα κολεγιόπαιδα από την Αθήνα της Τζόρτζια, οι οποίοι δεν ήθελαν ούτε να σώσουν τον κόσμο, ούτε να καθορίσουν νέες τάσεις στη μουσική. Ως καλλιτέχνες όμως που έβραζε η φλέβα τους, από πολύ νωρίς ήταν αφοσιωμένοι στο όραμά τους, ένα εντελώς προσωπικό στυλ με όλα τα στοιχεία κλειδιά που θα καθόριζαν το μετέπειτα φαινόμενο των R.E.M. Δηλαδή η σκοτεινή στίχη και το ενιγματικό μουρμουριτό του Michael Stipe, οι ρυθμικές κιθάρες του Peter Buck και οι αρμονίες του Mike Mills. Το Radio Free Europe ήταν μια πρώτη μικρή επιτυχία των R.E.M. και το Mermer ήταν ο ήχος ενός γκρουπ που ξεκίνησε τη ζωή του ως ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα στον πλανήτη. Απλά, στον υπόλοιπο κόσμο, πήρε περίπου μια δεκαετία μέχρι να το καταλάβει. Rory Gallagher, 1971, ομώνυμο άλμπουμ και πίσω από αυτό το τόσο σκοτεινό εξώφυλλο ίσως και κρύβεται το πιο σκοτεινό άλμπουμ του Rory. Απίστευτα χορταστικό άλμπουμ με κάμπος από τα classics της πρώτης περίοδου του Rory,
Από τα Rocky, Landromat, Sinner Boy, Hands Up έως τα πιο ακουστικά Just a Smile, Wave Myself Goodbye και έως τα πιο jazzy, σκοτεινά και ενδοσκοπικά I Fall Apart for the Last Time και I'm Not Surprised, πρόκειται για μια blues rock αποθέωση. Saint Diamond Life 1984, η αγγλοαναφρεμένη Νιγηριανή καλονή με την απίστευτα ζεστή φωνή που τάραξε τα νερά της βρετανικής pop, καθώς με την smooth jazz που έπαιζε με το σχήμα της την έκανε να ξεχωρίζει σαν τη μύγα μέσα στο γάλα. Η πρώτη πλευρά είναι γεμάτη από εξαιρετικά hits, Smooth Operator, Your Love is King, Hang on to your love, αλλά και όλο το υπόλοιπο άλμπουμ όμως είναι σε απίστευτα υψηλό επίπεδο. The Police, Outlandos D'Amour του 1978, λίγο μετά την έκρηξη της punk εμφανίστηκαν και οι Police, ένα από τα πιο ιδιαίτερα μουσικά σχήματα της rock, που μπέρδεψαν πολύ κόσμο με τη μουσική τους, η οποία ήταν ένα μείγμα new wave, post-punk, reggae, world και διάφορων άλλων μουσικών ρευμάτων. Sting, Andy Summers, Stuart Copeland, από τα πιο power rock trio. Στο συγκεκριμένο άλμπουμ υπάρχουν τα Roxanne, So Lonely, Can't Stand Losing You, αλλά και τα Next To You, Truth Hits Everybody, Born In The 50s, ενώ το άλμπουμ κλείνει με το καταπληκτικό, το εξωτικό Masoko Tanga. Psycho Killer, Qu'est-ce que c'est? Talking Heads 77, New Wave, Post-Punk, Afrobeat, Dance, Funk, Disco, Reggae, Rap, Pop, Rock, όλα αυτά στο μίξερ, αυτοί ήταν οι Talking Heads, με frontman τον ένα και μοναδικό psycho killer David Byrne, με μία από τις πιο δυναμικές και ρυθμικές rhythm section, Tina Weymouth στο μπάσο και ο σύζυγός της Chris Frantz στα drums και μαζί με τον πολεοργανίστα Jerry Harrison αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα μου σχήματα ever. Think of a number, Wire, Pink Flag, το θρυλικό κουαρτέτο από το Λονδίνο που τους είχα δει και live στην τελευταία τους επίσκεψη στην Αθήνα και ήταν πραγματικά καταπληκτικοί ακόμη και στα 60 plus τους. Το Pink Flag του 1977 έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο πρωτότυπα debut το άλμπουμ που βγήκε από το πρώτο κύμα του βρετανικού punk, έχει συνολικά 21 τραγούδια μέσα με διαφορετική διάθεση και στυλ το καθένα. Τα περισσότερα από αυτά προσεγγίζουν με μία μινιμαλιστική διάθεση την punk και σε συνδυασμό με τις ανορθόδοξες δομές τους κάνουν αυτό το άλμπουμ τόσο μοναδικό. Το ντεμπούτο με τις πιο γρήγορες πωλήσεις στην ιστορία των βρετανικών charts. Ένα εκρηκτικό μείγμα garage rock, post-punk, alternative rock, Britpop έως και hard rock σε ανεβασμένες ταχύτητες, απίστευτα ζωντανό, καταιγιστικό, δυναμικό, νεανικό, ποιοτικό και χωρίς να υπάρχει τίποτα περισσότερο για να ζητήσεις από ένα πρωτοεμφανιζόμενο group. Jeff Buckley, Grace, 1994, πρώτο και τελευταίο άλμπουμ για τον Jeff, καθώς κυνηγημένος από την κατάρα των Buckley's έφυγε πάρα πολύ γρήγορα από τη ζωή στην πολύ τρυφερή ηλικία των 30 ετών, καθώς βρέθηκε πνιγμένος σε έναν παραπόταμο του Mississippi. Αγγελική η φωνή του Jeff, εξαιρετικές οι δικές του αποδόσεις στα Hallelujah και Lilac Wine και ένα άλμπουμ υπερβολικά πλούσιο σε συνέστημα, χάραξαν μια κληρονομιά που θα διασφαλίζει ότι η μουσική του δεν θα ξεδωριάσει ποτέ. Ράτους Νορβέτζικους των Stranglers από το Guildford του Σάρι, από τα περίχωρα του Λονδίνου, ένα γκρουπ εντελώς διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα της punk, post-punk σκηνής, καθώς πρωταγωνιστές του ήχου τους ήταν τα keyboards του εκλειπώντος πλέον Dave Greenfield και το φαζαριστό μπάσο του Jean-Jacques Bournel, που σε συνδυασμό με τους κοφτούς ρυθμούς
που έπαιζε στα drums του Jet Black και με την καταπληκτική φωνή του Hugh Cornwell είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου σχήματα ever. Hanging around, bitches, get a grip on yourself, princess of the streets, down in the sewer. Οι αξιότιμοι κύριοι κύριοι David Page, Steve Lukather, David Hungate και τα αδέρφια Jeff και Steve Porcaro ήταν επαγγελματίες session μουσική, οι οποίοι συμμετείχαν σε ένα σωρό ηχογραφήσεις καλλιτεχνών της ευρύτερης αμερικάνικης μουσικής σκηνής. Κάποια στιγμή συζήτησαν μεταξύ τους και είπαν «Τι θα γίνει ρε παιδες, θα κάνουμε μάγκες όλους τους υπόλοιπους και εμείς θα είμαστε στην απέξω, δεν κάνουμε κι εμείς ένα συγκροτηματάκι». Προσέλαβαν λοιπόν και τον Bobby Kimball ως τραγουδιστή και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Από το 1978 ξεκινάει το ταξίδι των Toto, Hold the Line, I'll Supply the Love, Georgie Porgy, Rockmaker κτλ. Κτλ. Λοιπόν, John Wetton, πρώην King Crimson, Uriah Heep, UK κλπ. Steve Howe και Jeffrey Downes πρώην Yes και Carl Palmer πρώην Emerson, Lake & Palmer. Ως το super group Asia πλέον μας χάρισαν έναν δίσκο εξαιτίας του οποίου δεν θα ξεχάσω ποτέ το καλοκαίρι του 1982. Φυσικά τα Hit of the Moment και Only Time Will Tell θα είναι από τα αιώνια soundtracks μου σε έναν δίσκο που δεν θυμίζει και πολλά σε σχέση με το όποιο ένδοξο progressive rock παρελθόν των μελών τον Asia, αλλά είναι ένας απίστευτα καλοφτιαγμένος και λουστραρισμένος δίσκος ο οποίος παρεμπιπτόντως ανακηρύχθηκε δίσκος της χρονιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 1982. Holy Diver, Dio, 1983. Ο Ρόνι μόλις έχει απολυθεί από τους Black Sabbath, έχει γεμίσει όμως εμπειρίες τα προηγούμενα χρόνια από τους Rainbow και από τους Black Sabbath και χωρίς να έχει τις πλάτες πλέον ενός από τους ογκόλυθους Ritchie Blackmore και Tony Iommi, αλλά στην παρέα του έχει πλέον τους κολοσσούς Vivian Campbell, Jimmy Bain και Vinnie Appice, καταφέρνει και κάνει ένα καταπληκτικό άλμπουμ, ένα απίστευτα μελωδικό heavy metal αριστούργημα που πραγματικά ο χρόνος όσο κι αν έχει περάσει, δεν το έχει φθείρει καθόλου. Kill'em All, Metallica, γρήγορο και ακατέργαστο, άγριο και επικίνδυνο, συγκέντρωσε λεγεώνες καινούριων θαυμαστών και ενέπνευσε αμέτρητα άλλα συγκροτήματα να το ρίξουν στο thrash metal. James Hetfield, Kirk Hammett, Cliff Burton και Lars Ulrich δημιούργησαν κάτι μοναδικό στο είδος τους, ενώ αρκετά από τα τραγούδια του άλμπουμ τα συνυπογράφει και ο Dave Mustaine, ο οποίος όμως έχει ήδη εκδιωχθεί από το group πριν καν ηχογραφηθεί το άλμπουμ και για να πνίξει τον πόνο του σχημάτισε τους Megadeth. Hit the Lights, The Four Horsemen, Whiplash, Phantom Lord, No Remorse, Seek and Destroy είναι classics που τα παίζουν ακόμα οι Metallica στις συναυλίες τους σε ένα άλμπουμ που πρόσφατα γιόρτασε τα 400 του γενέθλια. Black Sabbath από τους Black Sabbath, αρχές του 1970, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward, το ηχογραφήσανε live στο στούντιο μέσα σε 12 ώρες, αλλά έγραψε τέτοια ιστορία που κρατάει πάνω από 50 χρόνια και είναι σίγουρο ότι θα διαρκέσει για πολύ περισσότερο. Ένα αφελές, συγκλονιστικό, τρομακτικό, ένα άλμπουμ που όρισε αυτό που μετέπειτα θα γίνει γνωστό ως heavy metal μουσική και επηρέασε πάρα πολλά άλλα συγκροτήματα που ξεπετάχτηκαν στη rock σκηνή από τη δεκαετία του 80 και μετά. Λέω Black Sabbath βέβαια. Εδώ μέσα υπάρχουν τα Black Sabbath, The Wizard, The Warning, NIB, Wicked World. Mama told me. Pronounced Leonard Skinner, 1973, οι μπροστάριδες του Southern Rock, Simple Man, Tuesday is Gone, Free Bird, αρκούν αυτοί οι τρεις ύμνοι για να έχει μια θέση αυτό το άλμπουμ στη συγκεκριμένη λίστα. Μα και φυσικά ναι είναι η απάντηση. Αλλά ακόμη και αν δεν σου φτάνουν αυτά, I am the one, give me three steps, Mississippi Kid,
Poison Whiskey. We believe we catch the rainbow. Καλοκαίρι του 1975 και οι ιδέες που είχε κρατήσει ο Ρίτσι Μπλάκμορ για τον εαυτό του από τη στιγμή που καταλάβαινε ότι τα ψωμιά του στους Deep Purple σωζόντουσαν, έγιναν Ritchie Blackmore's Rainbow. Ο δίσκος που εκτόξευσε τις μετοχές του Ronnie James Dio και τον καθιέρωσε σε μία από τις σημαντικότερες μορφές και φωνές της rock μουσικής, Man on the Silver Mountain, Temple of the King και Catch the Rainbow, τρεις ύμνοι που υπάρχουν εδώ μέσα. Αν προσθέσεις και τις δύο εξαιρετικές διασκευές, τα Still I'm Sad και Black Sheep of the Family, αλλά και τα εξαιρετικά If You Don't Like Rock and Roll και 60th Century Greensleeves, δεν νομίζω να χρειάζεσαι και κάτι παραπάνω. Από τη συγκεκριμένη λίστα δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι αξιότιμοι κύριοι Lennon, McCartney, Harrison και Starr. Τα θρυλικά σκαθάρια από το Liverpool, που αν και δεν είχαν γεννηθεί καν τότε που κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ, το 1963, τον έχω λιώσει στην κυριολεξία και όχι μόνο μόνος μου, αλλά και με τον σχεδόν 8χρονο πλέον γιο μου. Love me do, please please me, I saw her standing there, do you want to know a secret, ένα απίστευτα τρυφερό άλμπουμ. Guns N' Roses, Appetite for Destruction, του 1987, άσχετα εάν η συνέχεια δεν θα ήταν ποτέ αντίστοιχο επίπεδου, το συγκεκριμένο άλμπουμ αποτελεί αναμφισβήτητα την αβαρχίδα των Guns N' Roses. Φαντάσου ότι το άλμπουμ για αρκετούς μήνες στην αρχή είχε περάσει ψηλοαπαρατήρητο μέχρι τα Sweet Child O' Mine, Welcome to the Jungle και Paradise City, μεγαλύτερη μου αδυναμία από το άλμπουμ, λάβουν το airplay που τους άξιζε. The Only Band That Mattered, το κουαρτέτο από το Λονδίνο, από τους προτεργάτες της punk σκηνής, το 1977, ένα άλμπουμ χύμαρος με ασύλληπτη και ακατέργαστη ενέργεια, αρκετά θυμωμένο αλλά και πάρα πολύ μαεστρικά δοσμένο. Joe Strummer, ηγέτης του group, Mick Jones σε κιθάρα και φωνή, Paul Simonon στο μπάσο, και ενώ ο Topper Hinton θα προσθεθεί στο group λίγο μετά την ηχογράφηση αυτού του άλμπουμ. Από το The Clash ήταν που εξεράγει περισσότερο η πυρκαγιά οργής και ιδεαλισμού που βοήθησε να πυροδοτήσει μουσικές επαναστάσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Johnny Jones, Remote Control, White Riot, Career Opportunities, I'm So Bored With The USA. Come on, baby, light my fire. Υπήρχε και κάποτε ένα θρυλικό γκρουπ από το Los Angeles της Καλιφόρνια που μεσουράνησε κάπου προς τα τέλη της δεκαετίας του 60 και αρχές της δεκαετίας του 70, με έναν από τους πιο εμβληματικούς αλλά ταυτόχρονα και έναν από τους πιο παράξενους frontmen. The Doors, Ray Manzarek στα πλήκτρα, Robbie Grigger στην κιθάρα, John Densmore στα drums και φυσικά ο ένας και μοναδικός Jim Morrison. Απίστευτα όριμο για ντεμπούτο άλμπουμ, έχει μέσα ξεπέραστα κομμάτια όπως τα Backdoor Man, Break On Through To The Other Side, Take It As It Comes, ενώ η κάθε πλευρά κορυφώνεται με δύο αριστουργήματα, με δύο από τα καλύτερα τραγούδια της rock μουσικής. Light My Fire, The End, ένα άλμπουμ που έχει κλείσει προπολού τα 56 του χρόνια, αλλά είναι σαν να μην έχει περάσει από πάνω του ούτε μία μέρα. In the Court of the Crimson King, του 1969, από τους King Crimson, ένα από τα καλύτερα και δραστικότερα progressive άλμπουμ όλων των εποχών, οι King Crimson απέφυγαν την blues-oriented κουλτούρα του βρετανικού rock που επικρατούσε τότε προς τα τέλη της δεκαετίας του 60 και με επιρροές από folk, jazz και κλασική παρέσυραν την ψυχεδέλεια στην πιο σκοτεινή και underground εκδοχή της. Δημιούργησαν κάτι μοναδικό, κοινωνική στίχη, συνειδητοποιημένη, προφητική, όχι μηδενιστική, που δεν προκαλούν απογοήτευση, ευγενική προσφορά του Peter Zinfeld.
Greg Lake σε φωνή και μπάσο, Michael Giles στα drums, Ian McDonald στα πνευστά και φυσικά ο μαέστρος Robert Fripp στην κιθάρα. 21st Century Schizoid Man και Epitaph, το ατμοσφαιρικό I Talk to the Wind και το ασύλληπτης λυρικότητας, ομορφιάς και γαλήνης ομώνυμο κομμάτι είναι τα απόλυτα highlights. Zeppelin 1, κύριοι, Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones και John Bonham, άλλο ένα θρελικό κουαρτέτο από το Λονδίνο. 1967, ένα άλμπουμ βουτυγμένο στην αμερικάνικη folk και blues που με τις κατάλληλες hard rock δόσεις έχουμε ως αποτέλεσμα ένα άλμπουμ τελείως έξω από τα έως τότε καθιερωμένα. Τα You Shook Me, Dazed and Confused, Baby I'm Gonna Leave You και I Can't Quit You Baby είναι κατά κάποιο τρόπο διασκευές blues κομματιών τα οποία οι Led Zeppelin τα κάνουν πολύ heavy blues και τα απογειώνουν στην κυριολεξία και τα κάνουν απόλυτα δικά τους, ενώ τα Good Times, Bad Times, Communication Breakdown, Your Time is Gonna Come και το εξαιρετικό φινάλε του άλμπουμ, το How Many More Times, από τα πρώιμα εντελώς δικά τους κατασκευάσματα. I was only 17, I fell in love with a gypsy queen. Very easy, very humble. Uriah Heep, 1969, πολύ βαρύ, πολύ ταπεινό όνομα και πράγμα, ένα από τα πιο heavy άλμπουμ τους, που φέρει και έναν από τους πιο ταιριαστούς τίτλους για άλμπουμ rock συγκροτήματος. Τις περισσότερες συνθέσεις τις υπογράφουν οι Box Byron με τη βοήθεια του τότε μπασίστα των Uriah Heep, του Paul Newton, Gypsy, Lucy Blues, Come Away Melinda και τα πολύ πιο βαριά και πολύ ταπεινά Dreamer, I'll Keep On Trying, Walking In Your Shadow, Real Turned On και Wake Up, Set Your Sights συνθέτουν το ντεμπούτο ενός καταπληκτικού συγκροτήματος. Dire Straits από τους Dire Straits, 1977, τα αδέρφια Mark και David Knopfler μαζί με τον Mark Isley και τον Pick Withers, οι τόσο ξεχωριστοί και μοναδικοί κύριοι Dire Straits, οι Σουλτάνοι του Swing, ένα μοναδικό blend rock and roll, blues, folk, country σε μια εποχή που μεσουρανούσε η punk, ανεξάντλητο άλμπουμ, έχει εισπράξει άπειρες ακροάσεις. Εκτός από τον ύμνο Sultans of Swing, εδώ υπάρχουν τα Down to the Waterline, Water of Love, Setting Me Up, Southbound Again, Six Blade Knife. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. Joy Division, Unknown Pleasures, τέλη της δεκαετίας του 70. No Words, No Thoughts που λένε και οι φίλοι μας οι Swans για αυτό το άλμπουμ. Σκοτεινό, απόλυτα καθηλωτικό, στενάχωρο. Οι υπένθυμες μπασογραμμές που παίζει ο Peter Hook σε συνδυασμό με τους γεμάτους όλεθρο και απελπισία στίχους του Ian Curtis. Η απόκοσμη και ανατριχιαστική φωνή του Ian κάνουν αυτό το άλμπουμ πραγματικά one of a kind. Το Unknown Pleasures, όσο ψυχρό και αν ακούγεται, έχει μέσα απίστευτο συνέστημα. Όσο συναρπαστικό και σπουδαίο μπορεί να ακούγεται για κάποιους, άλλο τόσο αδιάφορο μπορεί να είναι για κάποιους άλλους. Πολύ κρίμα που αυτό το παιδάκι έφυγε τόσο γρήγορα και τόσο άδοξα και πού να ήξερε τι κληρονομιά θα άφηνε στην rock κουλτούρα. Και φυσικά τι είδους προσωπική λίστα με τα καλύτερα ντεμπούτο άλμπουμς όλων των εποχών θα ήταν αυτή αν στην πρώτη θέση δεν ήταν το ομώνυμο άλμπουμ των Tinder Sticks. Το μεγαλύτερο σε διάρκεια από όλα τα άλμπουμς της λίστας σε διαρκεί 78 λεπτά, το μόνο διπλό βινήλιο, πράγμα πολύ τολμηρό για ντεμπούτο το άλμπουμ πρωτοεμφανιζόμενου group. Άλλο ένα one of a kind άλμπουμ από ένα one of a kind group φυσικά, εντελώς ρηξικέλευθο, τελείως έξω από τα έως τότε στερεότυπα της pop και rock αισθητικής.
κατανυκτική, σκοτεινή, αγαπησιάρικη ατμόσφαιρα πνιγμένη σε μπόλικο αλκοόλ, έγχορδα και πνευστά. Δεν μπορώ να μην κάνω και μια μικρή αναφορά σε κάποια από τα πρώτα hits, ας το πούμε, του group: City Sickness, Patchwork, Marbles, Gism, αλλά ειδικότερα τα Hair, Tide και Raindrops, που είναι από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια του group. Είναι ένα άλμπουμ ανεξάντλητο, δεν με απογοητεύει ποτέ, δεν με κουράζει ποτέ. Κάθε φορά που το ακούω μου προσφέρει και μια καινούρια εμπειρία. Τώρα, εκτός από αυτά τα 30 άλμπουμς που σου παρουσίασα και που έχουν παίξει κατά καιρούς πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου, υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία θεωρούνται untouchables. Κατά κάποιο τρόπο, debuto albums είναι απόλυτα επιδραστικά στην rock μουσική. Κάποια από αυτά είναι το Blues Breakers John Mayall with Eric Clapton, ένα άλλο είναι το The Piper at the Gates of Dawn των Pink Floyd, η θρυλική Banana των Velvet Underground και φυσικά το Are You Experienced των Jimi Hendrix Experience.